Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Κάθριν, είσαι η πρώτη ανοιχτά τρανς καθηγήτρια στην Ελλάδα. Ήταν μια εύκολη απόφαση να μιλήσεις γι' αυτό? Δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση. Δέχτηκα αντίδραση από κάποιους ανθρώπους. Παρόλα αυτά όμως, απ' την άλλη, είχα τρομερή στήριξη από γονείς και μαθητές. Έχει τύχει ποτέ να σου κάνει coming out κάποιος μαθητής σου? Coming out μου έχουν κάνει πάρα πολλοί μαθητές μου. Τυχαίνει και τους ρωτάω, το ξέρουν οι γονείς σας? Και μου λένε, όχι κυρία, και μην το πείτε. Στενοχωριέμαι που δεν μπορούν να πιστευτούν τους γονείς τους. Σε ποια ηλικία προχώρησε τη φιλομετάβαση? Ενώ γνώριζα από πολύ μικρή ηλικία ποια ήμουνα, άργησα πάρα πολύ και την απόφαση την πήρα μετά τα 30. Πιο πολύ φοβόμουν αν θα έβρισκα δουλειά, τη σωματική μου ακαιρεότητα. Πάρα πολλές trans γυναίκες έχουν υποστεί σωματική βία, έχουν χάσει και τις ζωές τους, μιλάμε για αιματοχυσίες. Πώς διαχειρίστηκε το κοινωνικό σου περιβάλλον τη φιλομετάβασή σου? Έχω διατηρήσει κάποιες φιλίες, όχι όμως με όλους, κάποιοι απομακρυνθήκανε. Οι δε συγγενείς μου, οι περισσότεροι, δεν μου μιλάνε. Όσον αφορά τους γονείς μου, ευτυχώς τους έχω στη ζωή μου και με έχουν στηρίξει. Υπήρξαν άσχημα σχόλια που σε πλήγωσαν? Ίσως με πείραξε το γεγονός ότι πολύ απλά σταμάτησαν να μου μιλάνε. Και δεν μου δώσαν μια ευκαιρία να τους πλησιάσω και να τους πω, ορίστε, αυτή είμαι. Πρόσφατα πρωταγωνίστησες και σε μια καμπάνια για την ενίσχυση της έκφρασης ταυτότητας φύλου. Τι μηνύματα θέλεις να περάσεις μέσα από αυτό? Ο τρόπος έκφρασης του κάθε ανθρώπου είναι μοναδικός και πρέπει να το σεβόμαστε. Έχεις φοβηθεί στη ζωή σου? Έχω δεχτεί και σωματική βία, δυστυχώς, στο παρελθόν. Όταν είχα μόλις ξεκινήσει τη φιλομετάβαση, ίσως κάποια στοιχεία του σώματός μου, τα στερεοτυπικά ρενοπά στοιχεία, υπερισχύανε. Φορούσα και μια περούκα τότε και δυστυχώς υπήρξαν 3 άτομα που μπόρεσαν να καταλάβουν ότι είμαι μια trans γυναίκα. Και ήταν κατά την έξοδό μου από ένα σούπερ μάρκετ. Και με ακολούθησαν και δυστυχώς είχα υποστεί έτσι και σωματική βία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η ζωή μας. Επειδή υπάρχουν κακόβουλοι άνθρωποι στην κοινωνία μας που πραγματικά μας μισούν. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο τώρα. Είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Δέχεσαι φλερτ? Συνέχεια δέχομαι φλερτ, καθημερινά. Έχει τύχει ωστόσο να σε προσελκύσει κάποιος με άκοψο σχόλιο? Πολύ συχνά. Δηλαδή, με πλησιάζει πάρα πολλοί κόσμος και να μου λέει, ξέρεις, είσαι όμορφη, ενδιαφέρομαι να κάνουμε κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Το έχω πλέον ως κανόνα να λέω στον ενδιαφερόμενο ότι είμαι trans. Επειδή στο παρελθόν δεν το είχα πει κάποτε σε κάποιον και θυμάμαι την ώρα που τρώγαμε του τόπα. Η αντίδρασή του ήταν γεμάτη οργή. Είχα φοβηθεί πραγματικά. Η τεκνοθεσία είναι ένα ζήτημα που σε ενδιαφέρει. Έχω κάνει απίστευτες προσπάθειες για να γίνω μητέρα. Έχω φυλάξει το γενετικό μου υλικό σε γνωστό νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά δεν μου επιτρέπουν να το χρησιμοποιήσω, παρόλο που ετησίως πληρώνω κάποια αμοιβή γι' αυτό. Από εκεί και πέρα έχω προσπαθήσει και μέσω τεκνοθεσίας και λόγω της trans ταυτότητάς μου έχω συναντήσει πάρα πολλά εμπόδια. Ευτυχώς έχω φτάσει σε ένα σημείο της τεκνοθεσίας πλέον που έχω προχωρήσει αρκετά και έχω τελειώσει αρκετή από τη γραφειοκρατία. Άρα πολύ σύντομα θα γίνεις μητέρα. Τώρα ανεπίσημα θα πω ότι μου έχουν πει από 1 έως 5 χρόνια, αν όλα πάνε καλά. Είναι δύσκολη η διαδικασία της υιοθεσίας. Είναι δύσκολη. Λοιπόν, είναι πολύ αξιοπρεπής. Μίλησε πάρα πολύ ωραία. Τώρα το κομμάτι. Με στεναχώρησε πολύ αυτό που είπε για το σούπερ μάρκετ. Ζουν ανάμεσά μας, Κατερίνα, δυστυχώς. Σε τι οικογένειες μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά? Εγώ το λέω συνέχεια. Θυμάμαι που μικροί οι γονείς μου, πόσους τσακωμούς και να είχαμε κατά καιρούς, τους ευγνωμονώ γιατί με έμαθαν βασικές αρχές. Επειδή μου, αυτό το πράγμα, όταν βλέπεις κάποιον άνθρωπο, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Ή έναν άνθρωπο ο οποίος ναι, να είναι κεντρικός στον ντύσιμο. Ή έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ακόμα και σαν απειρικό καρότσι. Διαφορετικός από σένα. Το να κάθεσαι να κοιτάς, να γυρνάς. Δηλαδή. Αυτό είναι από παιδί το μαθαίνεις. Ναι, παιδί μου. Εμένα, ο μικρός μου ο γιος είχε δει σε ένα εμπορικό κέντρο έναν μαύρο άνθρωπο μεγαλόσωμο. Ναι. Και γυρνάει και μου λέει, παιδάκι, ήταν 2-3. Του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κοίτα ένα μαύρο. Και του λέω, Μαρκούλη μου, δεν είναι. Είναι ένα συνάνθρωπο. Κάθισα και το εξήγησα τέλος πάντων. Γιατί ως παιδί δεν μπορούσε έτσι να είναι. Καταλάβει. Εγώ το θυμάμαι να σου πω ότι κάναμε τις βαφτιστήρες μου. Το έκανα και στη Μαλένα, την κόρη της Αγγελικής. Και τώρα θα το κάνω και στην μικρή της Πολίνας. Θυμάμαι το είχαν κάνει και οι γονείς μου. Υπάρχουν κούκλες, αυτά παίρνει στα μωράκια. Που είναι στα κοριτσάκια, στην αρχή κουκλίτσες. Και υπάρχουν πια και σε μαύρο χρώμα. Mm-hmm. Δηλαδή κανονικά, οπότε εξηγείς, γιατί στην αρχή ήταν το ίδιο και η Μαλένα μου λέει, είναι μαύρο. Αλλά εξηγείς ότι ξέρεις τα παιδάκια δεν έχουν μόνο το χρώμα που έχουμε εμείς. Υπάρχει κι άλλο που είναι κίτρινο, υπάρχει κι άλλο που είναι μαύρο. Δηλαδή το μαθαίνεις από μικρό. Και έτσι. Τώρα θα μου πεις, εδώ είναι μια άλλη κατάσταση και μια διαφορετική περίπτωση. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι
πρέπει, ρε παιδί μου, να μάθουμε στα παιδιά και στα σχολεία σιγά-σιγά ότι τα τρανς άτομα έχουν κάνει τη δικιά τους επιλογή, έχουν κάνει φιλομετάβαση ακριβώς. Και τα σεβόμαστε όπως σεβόμαστε όλο τον κόσμο. Το να σέβεσαι τη ζωή του ανθρώπου και την επιλογή του άλλου. Όταν δεν σε ενοχλεί και ο άλλος. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης, παιδιά. Δηλαδή, εδώ μένω. Είναι αξιοπρεπέστατα, κυρία. Τώρα μιλάμε για άλλη χώρα. Δηλαδή, τώρα θα επανέλθω σε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Όταν εγώ είπα στον Γρηγόρη ότι έχει δει κανέναν δύο άντρες να προχωράνε χέρι-χέρι. Αλλά εγώ έχω δει πολλούς, βέβαια. Πού βρε, παιδιά, τους έχετε δει και εγώ δεν τους έχω δει. Πού, πείτε μου. Πάρα πολλού. Και στο σπίτι μου από κάτω με το βίντεο τη Αφήνα έχουν ζευγάρι δίπλα. Σε μια κατεξαίρεση. Θέλω να πω. Τώρα να είμαστε αντικειμενικοί. Η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Ακριβώς. Μπορούμε και μιλάμε ελεύθερα, ναι. Γιατί υπάρχει ο αντιρατσιαστικός νόμος και καλώς έγινε. Αλλά όσο και να λέμε, είναι στο DNA μας αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό είναι λάθος. Εγώ το πιστεύω. Είναι στο χέρι μας το αλλάξουμε. Να μεγαλώσει με αυτό το πράγμα. Είναι στο χέρι μας το αλλάξουμε. Αυτή είπε η Κάθριν Ράιλι. Το DNA. Οι Βρετανοί συγγενείς της δεν τους μιλάνε. Δεν καταλάβατε τι είπαμε το DNA. Εννοώ ότι μας έχουν μεγαλώσει δυστυχώς. Ακριβώς. Με τέτοια πράγματα. Εμένα δεν με μεγάλωσαν έτσι. Εμένα οι γονείς μου είπαν ότι πρέπει να αποδέχομαι τους πάντες. Κατάλαβε. Συγγνώμη, δεν είχε τύχει κάποιο στο σχολείο να ακούσετε να κοροϊδεύουν ένα παιδάκι επειδή είχε παραπάνω κιλά. Δεν είναι για μας όμως. Το κάναμε εμείς. Παιδιά, συμβαίνει. Και να το κάνει, σε πιάνει ο γονιός και σου λέει τι κάνει. Στην κοινωνία. Αυτό εννοώ. Θέλει χρόνια για να αλλάξει το DNA της κοινωνίας. Γίνεται ακόμα και στο χέρι μας να μιλάμε στα παιδιά. Άλλο τόνα, άλλο τόνα. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα της οικογένειας και των γονιών. Γιατί υπάρχουν γονείς που ακούνε τέτοια σχόλια και δεν παρεμβαίνουν στο παιδί. Και γελάνε κιόλα να του εξηγήσουν. Παραμετά γίνεται μια συζήτηση και γελάνε μαζί έτσι, με το παιδί. Θα σου πω, Γρηγόρη, γίνεται. Πιστεύεις ότι είμαι ρατσιστής? Όχι. Χρόνια. Ξέρεις πόσες φορές απέναντι σε ομοφιλόφιλους μου έρχεται να πω κάτι? Γιατί είναι στο DNA μου. Ιδεολογικά το κερδίζω. Στην πεποίθηση προφανώς είναι. Έχει, ιδεολογικά το κερδίζω. Λίγο εγώ σε αυτό. Κυρίως στην παλιότερη. Εμένα δεν μ' αρέσει η πρόκληση. Όπως δεν μ' αρέσει να είμαστε σε ένα πάρκο με παιδάκια και να βλέπεις ένα ομόφυλο ζευγάρι. Ξαφνικά να καβαλιέται πάνω στο πάρκο και να είναι δίπλα τα παιδάκια όλα, 4 ώρα το απόγευμα. Το ίδιο δεν μ' αρέσει να δω και ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι να κάνει το ίδιο στο πάρκο. Αλλά αν το ζω βράδυ, λίγο πιο πριν, δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν μ' αρέσει η πρόκληση, κατάλαβε σου λέω. Ούτε εμένα μ' αρέσει η πρόκληση. Και αυτό δεν αφορά ομοφυλόφιλους. Γενικότερα όλο, εννοείται.